Η Δανάη ξεκίνησε και στο Star. Στο Star τι ξεκίνησαν, δηλαδή, να πούμε ότι είναι... Είναι η ίδια εκπομπή, Breakfast at Star λέγεται, ναι. Αλλά είναι η Ελένη Χατζίδου και ο Ιωκλής Παύλου παρουσιαστές τώρα. Μάλιστα. Για όσους γνωρίζετε, η κυρία Χατζίδου είναι τραγουδίστρια και είναι ο σύζυγός της ο... Ο Ιωκλής Παύλου. Ο οποίος το επαγγέλλεται. Ασχολείται με τον αθλητισμό. Μπράβο, κυρία Λόρο μου. Πλέον με την τηλεόραση όμως. Ναι, τώρα πλέον ναι, κανονικά με τον αθλητισμό. Στροφή στην καριέρα, πάμε. Επιτέλους είμαστε εδώ, παιδιά, με τόσο μεγάλη χαρά. Ανυπομονούσα τόσο πολύ να πούμε αυτή την πρώτη καλημέρα. Εγώ προσωπικά δεν κοιμήθηκα το βράδυ, να ξέρετε. Έχουμε χαρά μέσα μας. Θέλουμε τόσο πολύ να φτιάξουμε τη διάθεσή σας. Έχουμε θετική ενέργεια. Και θέλουμε να σας μεταφέρουμε. Γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει το πιο απολαυστικό, το πιο δροσερό, το πιο ανέμελο, το πιο ξέγνιαστο, το πιο χαρούμενο και το πιο φρέσκο breakfast. Και σας το σερβίρουμε εδώ καθημερινά, ζωντανά, σωστά. Πάντως, από όσοι το παρακολούθησαν, έμειναν... Λέγαν, όχ. Χλιαρό. Χλιαρό, λέει, ήτανε. Βέβαια, είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί το ζεύγος έχει ξανακάνει στο Open το καλοκαίρι. Έκανε πέρσι, πρόπερσι, πότε το κάνανε. Πρόπερσι. Για να δούμε. Για να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα νούμερα τηλεθέασης, πώς θα μοιραστεί η πίτα. Βέβαια, είχαμε και την έναρξη της Δανάης Μπάρκα, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα τι θα γίνει με τη Φέση Κορδά, η οποία θα μπει και αυτή στο παιχνίδι. Έχει ακόμα σε λίγο. Ναι, έχει λίγο ακόμα. 12 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει. Για ποιο λόγο καθυστερεί εκείνη? Έχουν διάφορα προβλήματα. Δεν έχει φτιαχτεί το σκηνικό του. Πάμε λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο αργεί η Φέση Κορδά να ξεκινήσει. Ναι. Περίμενε, ρε. Συγχρονίσου λίγο. Α, ναι, συγχρονίσου, περιμένει λίγο. Βλέπουμε άλλο πρόγραμμα εδώ. Είναι και η Καστάνη, δηλαδή. Ναι, είναι. Και η Καστάνη θα είναι η οποία θα λέει συμβουλές για θέματα σεξ.